Αράχνες, σκουπίδια, εγκατάλειψη, αδιαφορία. Στη φθορά του χρόνου έχουν αφαιθεί εκατοντάδες καταφύγια, τα οποία δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο νησί μας. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στον καρτερό και στον δρόμο που οδηγεί στον Πρασά. Πρόκειται για χώρους αποθήκευσης πολεμικού υλικού, οι οποίοι έχουν αφαιθεί στην τύχη τους, όπως και τα καταφύγια σε υπόγεια οικοδομών και όχι μόνο για την προστασία του άμαχου πληθυσμού, καταφύγια που ολοκληρώθηκαν την περίοδο της μάχης της Κρήτης. Οι Γερμανοί έφτιαξαν διαρκούσεις της κατοχής στην πόλη και εκτός της πόλεως καταφύγια. Κάθε συνοικία είχε με πόρτα που έκλεινε και με ταυτότητα, έτσι ώστε πολίτες και στρατιώτες να τρέξουν μέσα σε αυτό όταν είχαμε βομβαρδισμούς συμμαχικούς. Και επίσης είχαν ναρκοθετήσει όλο τον καρτερό, με αποτέλεσμα και μετά που έφυγαν οι Γερμανοί να συνεχίζονται να σκοτώνονται άνθρωποι επί πολλά χρόνια. Το τελευταίο ρεπορτάζ με τις τελευταίες νάρκες που βρήκε ο στρατός και τον καλέσαμε στον καρτερό, το τελευταίο ρεπορτάζ το έκαμε ο Γιώργος Σαχίνης πριν από δεκαετίες. Εδώ στον Αγίνη μέσα έχουμε και εδώ, αλλά αυτές χρησιμοποιήθηκαν αποθήκες πυρομαχικών των Γερμανών. Εδώ είναι ένα δωμάτιο που αποθηκεύαν τα πυρομαχικά που είχε ύψος από εδώ να βγει απάνω, είναι 8 με 10 μέτρα ύψος ο βράχος. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε και στο κακό όρος όπου είχαν σκαφτεί ορίγματα. Εδώ είχαν σκάψει ορίγματα όπως βλέπετε, τα οποία πηγαίνουν ζικ-ζακ για να μην προστατεύουν σε περίπτωση βομβαρδισμού και συνεχίζονται μέχρι πάνω. Αν πάτε στην Νορμανδία θα σας πιάσει κατάθλιψη συγκρίνοντας την Ελλάδα με την Νορμανδία. Ο πολεμικός τουρισμός είναι κάτι πολύ σημαντικό πλέον για τον κόσμο. Νέοι άνθρωποι με χάρτες και βιβλία επισκέπτονται τέτοια σημεία, εμείς τα αφήνουμε και ρημάζουν. Στο λόφο της Φορτέτσας υπάρχει ένα τρομερό υπόσκαφο καταφύγιο. Αυτά που είπαμε στο Κακό Όρος και στον Καρτερό επίσης. Υπάρχουν καταφύγια πολύ σημαντικά στον Κομό, δίπλα στα Μάταλα. Δηλαδή τουριστικές περιοχές. Η μόνη σχεδόν εξαίρεση αξιοποίησης πολεμικού καταφυγίου βρίσκεται στο πάνω χωριό του Πλατανιά Χάνιον, 8 μέτρα κάτω από τη γη. Πρόταση για να καθαριστεί και να αξιοποιηθεί ως επισκέψιμος χώρος για μαθητές και πολίτες το καταφύγιο αποθήκη υλικού του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο Καρτερό κατέθεσε δημοτική κίνηση Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες. Νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά η Δημοτική Αρχή να τα βάλει στο στόχαστρο της πολιτικής και να τα αναδείξει. Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια να, όχι μόνο σε τέτοιο χώρο, αλλά και σε σπίτια ή σε κτίρια τα οποία χρειάζονται αναστήλωσης, ανάδειξης, γιατί θέλουμε να δώσουμε μια άλλη εικόνα για την πόλη. Καταρχήν θα έπρεπε να προβληματιστούμε για επερχόμενες δύσκολες μέρες. Τι γίνεται? Έτσι, ο καθής και πάνω του. Πώς και τότε. Χιλιάδες λαού έτρεχαν κατά μήκος της λεωφόρου Κνωσού, μη γνωρίζοντας που είναι τα καταφύγια και τους πολυβολούσαν τα αεροπλάνα.